Όπως έγινε γνωστό και επιβεβαιώθηκε και από τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κύριο Γιώργο Λακκοτρύπη, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναχτίσει το εμπορικό σήμα για το χαλούμι. Κάτι που ανακοινώθηκε και στην ιστοσελίδα της πνευματικής ιδιοκτησίας της Μεγάλης Βρετανίας. Με αυτόν τον τρόπο διορθώθηκε ένα λάθος που θα είχε μέγιστο κόστος για τη χώρα μας. Ταυτόχρονα, έγιναν στοχευμένε κινήσει για προστασία του κοινοτικού σήματο για το Χαλούμι, αφού στην συμφωνία αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προνοείται μετατροπή του κοινοτικού σήματο σε αντίστοιχο εμπορικό σήμα Ηνωμένου Βασιλείου. Το Χαλούμι είναι εθνικό πλούτο, περιουσία τη Κύπρου και πρέπει όλοι να κινούμαστε με γνώμονα την προστασία του. Γεγονός που έγινε και με τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου με την Γενική Εισαγγελία όλο το προηγούμενο διάστημα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θέλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τον Υπουργό κ. Λακκοτρύπη και τον Γενικό Εισαγγελέα για την θετική κατάληξη της υπόθεσης. Η μάχη κερδίθηκε. Η κατοχήρωση του εμπορικού σήματος θα έχει ισχύ μέχρι τον Μάιο του 2028 και διασφαλίζεται επίσης η συνέχιση της ανωδικής πορείας των εξαγωγών του παραδοσιακού προϊόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο ανεξαρτήτως των εξελίξεων με τον Brexit.